984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκίνησαν τα τοπικά lockdown λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού. Έκτακτα μέτρα στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης και απαγόρευση κυκλοφορίας στο Δήμο Μίκης, στην περιοχή Σωτήρης Τσιόρδας και Νίκος Καρβαλιάς. Ο Σωτήρης Τσιόρδας επισήμανε σε όλους τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια σύσκεψης σήμερα την ανάγκη της πιστής εφαρμογής των μέτρων. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια μέχρι τώρα και δεν πρέπει να πάει χαμένη, ενέφερε. Ο Νίκος Καρβαλιάς υπογράμμισε ότι η προσπάθεια πρέπει να είναι μεγάλη και συντονισμένη για 7 ημέρες και αφού εφαρμοστούν αυστηρά τα μέτρα, θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση και θα ληφθούν νέες αποφάσεις. Ήδη ξεκίνησαν έλεγχοι από το ΝΕΟΔΗ και από αύριο θα είναι σαρωτική προκειμένου να γίνει πλήρης χαρτογράφηση της επιδημίας. Σημειώνεται ότι στη διαδικασία των ελέγχων θα συμμετάσχει και ο στρατός. Αυστηρό μήνυμα την ίδια ώρα προς τους επαγγελματίες εστίασης, στον ελεγκτικό μηχανισμό του νομού, αλλά και την νεολαία έστειλε χθες η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, με αφορμή την καταπάτηση επιμερίδιου επαγγελματιών των υγειονομικών πρωτοκόλων στο βωμό του κέρδους. Η αντιπεριφερειάρχης προειδοποίησε μάλιστα σε σύσκεψη που έγινε χθες πως δεν θα επιτρέψει να υπάρξει στο Ρέθυμνο τοπικό lockdown, διότι αν αυτό συμβεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα αποτελέσει την ταφόπλακα για την οικονομία του τόπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν καταγραφεί σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας μπαρ να μην τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν επιβληθεί λόγω κορονοϊού. Στην πιο κρίσιμη φάση της άρσης των μέτρων μπαίνει η χώρα από τη Δευτέρα, καθώς ανοίγουν τα σύνορα για 29 χώρες. Το απόγευμα η εξειδίκευση των μέτρων από τους Βασίλη Κικίλια και Στέλιο Πέτσα. Το Μαξίμου τονίζει πως ό,τι κερδιθεί από την καλοκαιρινή σεζόν θα είναι θετικό, αλλά σημειώνει πως εκείνο που προέχει είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Η νησιωτικότητα είναι κρίσιμη για τη χώρα μας σε κάθε επίπεδο, όπως αντιμετωπίσαμε τον κορονοϊό το χειμώνα και την άνοιξη. Έτσι θα συνεχίσουμε και το καλοκαίρι, είχε δηλώσει ο Υπουργός Υγείας. Οι τρεις άξονες για τη θωράκιση των νησιών είναι ενίσχυση των δομών υγείας που ήδη έχει ολοκληρωθεί, αεροδιακομιδές αλλά και έλεγχος μέσω τεστ όπου αυτοί θα γίνονται. Σκοπός είναι να καλύπτουμε ένα μεγάλο εύρος των ανθρώπων που μας επισκέπτονται ώστε να έχουμε έγκαιρα προειδοποίηση προκειμένου να ελέγξουμε την κατάσταση, είπε από τη δική του την πλευρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ανοίγει τις πύλες του την Δευτέρα 15 Ιουνίου το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπως και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Στις 20 Ιουλίου θα γίνει η επαναλειτουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Θα εφαρμόζονται οι υγειονομικές κατευθύνσεις των ειδικών, λένε οι υπεύθυνοι των μουσείων. Μόνο με ιατρική συνταγή θα χορηγούνται πλέον τα αντιβιωτικά, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας που είχε ληφθεί από το Φεβρουάριο. Η συνταγή θα είναι ηλεκτρονική και θα αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του φαρμάκου, καθώς και η δοσολογία. Για την ορθότητα του μέτρου μιλά στον 984 ο γιατρός Νίκος Λαθουράκης, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Για μέτρο σωστό αλλά με πολλές δυσκολίες στην εφαρμογή του μιλά ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Δημήτρης Βρυσέλης, καθώς όπως υποστηρίζει οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι από ένα αυτονόητο γεγονός το οποίο θα ισχύει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, η διάθεση δηλαδή αποκλειστικά των φαρμάκων και δι' των αντιβιωτικών με ιατρική συνταγή, γίνεται γεγονός από χθες, παρά τις ενστάσεις, παρά τις αμφισβητήσεις που μπορεί κάποιοι να έχουν. Νομίζω είναι το αυτονόητο δηλαδή. Υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν αντιδράσεις. Μάλιστα, χθες είδαμε και κάποιες αμφιβολίες που εκφράστηκαν από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ότι ο νόμος αυτός δεν είναι σε ισχύ, αλλά τίθεται σε αναστολή κατόπιν προφορικής παρέμβασης του Υφυπουργού, επειδή το σύστημα δεν είναι έτοιμο ακόμα. Για μας αυτά, επειδή κάποιοι θα το δουν και κάποιοι μπορεί να ενημερωθούν ότι το σύστημα αυτό βρίσκεται σε αναστολή, δεν είναι σε αναστολή. Ο νόμος είναι σαφής. Υπάρχει από τις 11 του Μάρτη και εφαρμόζεται στις 11 του Ιούνιου. Μάλιστα. Υποχρεωτικά για όλους. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι αν θέλω να πάρω ένα αντιβιωτικό που μπορεί να είναι για τον πονόδοτο, για το πρίξιμο στο δόντι, ένα αντιβιωτικό που μπορεί να είναι τελευταία στιγμή, ακόμα και μέσα σε μία νύχτα, εκεί πώς θα το κάνω? Πρέπει να βρω, να κάνω εγώ το χαρτί ή εσείς θα πρέπει να μου γράψετε τη συνταγή? Κυρία Δουλγεράκη, δεν υπάρχει η έννοια θα πάρω το αντιβιωτικό μου. Δεν υπάρχει, το αντιβιωτικό δεν είναι ούτε πατάτες ούτε ντομάτες. Κανείς δεν θα πάρει από μόνος το αντιβιωτικό.
αν δεν εξεταστεί πρώτα. Ναι. Δεν μπορείς να πάρεις αντιβιωτικό για τον πονόδοτο αν δεν το έχει συνταγογραφήσει ο οδοντίατρος σου. Δεν μπορεί να πάρεις αντιβιωτικό για το παιδί αν δεν το έχει εξετάσει ο παιδίατρος, αν χρειάζεται και ποιο αντιβιωτικό χρειάζεται. Αυτά που συζητάμε τώρα ουσιαστικά γινόντουσαν μόνο στην Ελλάδα και νομίζω ότι όπου και να τα πούμε στο εξωτερικό δεν θα μας καταλάβουν για τι πράγμα μιλάμε. Δεν υπάρχει αγορά φαρμάκου ή αγορά αντιβιωτικού. Υπάρχει εκτέλεση ιατρικής συνταγής. Σωστή η επισήμαση που κάνει ο επιστημονικός κόσμος ότι είναι ιατρική πράξη η χορήγηση φαρμάκων. Αυτό όμως το μέτρο ουσιαστικά προσκρούει σε ένα ελλειπέστατο σύστημα υγείας που θα αναγκάσει τον κόσμο πρακτικά αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν έχει να πληρώσει την επίσκεψη, θα πρέπει να προσέχεται σε δομές της υγείας που είναι ήδη επιβαρημένες. Υπάρχει ένα ανεπαρκέστατο σύστημα υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, οπότε ας φανταστεί και οι ακροατές που μας ακούνε ότι αυτός ο κόσμος για μια απλή συνταγογράφηση που θα έπρεπε το κάτω να εξασφαλίσει δομές τέτοιες επίπεδο γειτονιάς, να το πω έτσι, δεν υπάρχουν. Ήδη υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για να κλείσεις κάποιο ραντεβού, για να κάνεις μια εξέταση αίματος, κλείνεις ραντεβού για να κάνεις εξέταση αίματος, ραντεβού που πάνε μήνες μετά για να δεις κάποιο γιατρό στα νοσοκομεία, ραντεβού που πάνε χρόνια για να κάνεις ένα χειρουργείο. Τώρα φανταστείτε ακόμα ένα σωστό μέτρο επιστημονικά το πόσο θα επιβαρύνει, αν θέλετε, ένα σύστημα υγείας που με ευθύνη του κράτους δεν εξασφαλίζει. Το πράσινο φως για την εκταμείευση της τρίτης δόσης των μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους έδωσε το Eurogroup, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες εξαιτίας του ξεσπάσματος της πανδημίας, η Ελλάδα προχώρησε στις απαραίτητες δράσεις για να επιτύχει τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις για τις οποίες είχε δεσμευθεί και ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την εκταμείευση της τρίτης δόσης των μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους. Αντιπαράθεση στη Βουλή σήμερα για την οικονομία σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, όπου συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας με θέμα την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία. Εξακολουθείται από αυτό το βήμα να παρουσιάζεται μια κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ιδιαιτέρως ωρεοποιημένη, αλλά δεν έχετε απαντήσει γιατί χάσατε τις εκλογές με σχεδόν 10 μονάδες, αν η οικονομία πήγαινε τόσο καλά. Αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης της πορείας της οικονομίας είναι η εμπιστοσύνη στις αγορές. Όταν εσείς δανειστήκατε τελευταία, βγήκατε με επιτόκιο 10,9%, εμείς με 1,57%. Το Eurogroup μας συγχαίρει για την έκταση της οικονομικής αντίδρασης και τα μέτρα που έχουμε πάρει για τον έλεγχο της πανδημίας, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, κατά την αρχική τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων σημείωσε: ο κορονοϊός μάλλον σας βόλεψε σε σχέση με τις εξελίξεις στην οικονομία και τώρα θα τα ρίξετε όλα σε αυτόν. Κατέθεσα αυτή την ερώτηση 10 μέρες πριν. Μεσολάβησαν τα στοιχεία της Ελστάτ. Παραλάβατε τον Ιούλιο του 2019 μια οικονομία που έτρεχε με 2,8% ρυθμό ανάπτυξης και πετύχατε ύφεση μέσα σε 4 μήνες. Αυτό δεν είναι επίτευγμα κορονοϊού, είναι δικό σας. Ο κορονοϊός μάλλον σας βόλεψε σε σχέση με τις εξελίξεις στην οικονομία και τώρα θα τα ρίξετε όλα σε αυτόν. Έως το Δεκέμβριο του 2022 θα γίνει πληρωμή φόρων και εισφορών ελαίου του κορονοϊού. Ο έμφυα θα μπορεί να καταβληθεί επίσης μέχρι το Φεβρουάριο του 2021. Όσοι πληρώσουν εφάπαξ τις φορολογικές υποχρεώσεις θα δικαιούνται έκπτωση φόρου 2%, όπως σήμερα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μισό εκατομμύριο, 477.960 λιγότερους ανέργους μέτρησε η Ελστάτ το Μάρτιο του 2020 σε σχέση με τον ΟΑΕΔ, με διαφορά 8,95% από τον ΟΑΕΔ, σημειώνει η ΕΝΙΠΕΚ και ο Αλέξης Μητρόπουλος. 1.131.646 ενέργος, ποσοστό 23,35% δίνει ο ΟΑΕΔ. 653.686, ποσοστό 14,4%, καταγράφει η Ελστάτ, περισσότερη κατά 173.254. Μήνυμα στην Τουρκία ότι αν επιχειρήσει να παραβιάσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν θα λάβει μόνο την απάντηση της Ελλάδας, αλλά και την απάντηση από την Ευρώπη, έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο οποίος κατά τη διάρκεια συζήτησης με καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, τον Νίαλ Φέργκισον, είπε πως είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε διάλογο με την Τουρκία
για τις θαλάσσιες ζώνες και αν τελικά συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, υπάρχουν πάντα τρόποι να μεταφέρουμε το θέμα στη Χάγη. Παράθυρο για επικίνδυνες διευθετήσεις όσον αφορά στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ελληνοϊταλική Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλάσσιων Ζωνών. Επιφυλασσόμενο να μελετήσει τη συμφωνία όταν δοθούν τα επίσημα κείμενα, το Κομμουνιστικό Κόμμα στην ανακοίνωσή του σημείωσε ότι αυτή κάθε άλλο παρεπιτρέπει πανηγυρισμός, καθώς είναι ενταγμένη στους ευρωνατοϊκούς σχεδιασμούς που είναι σε εξέλιξη με οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς της περιοχής. Η Τουρκία έχει επιλέξει να κλιμακώσει και θα αποπειραθεί να βγάλει ερευνητικό σκάφος μεταξύ Κρήτης και Ρόδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι για το οποίο έχει προετοιμαστεί μία 15ετία πολιτικά, εξοπλιστικά ακόμα και σε επίπεδο πολιτών, είπε σήμερα στον 984 ο γεωπολιτικός αναλυτής και επικεφαλής του Ινφογνώμονα Σάββας Καλεντερίδης. Το μείζον αυτή την ώρα είναι η ανακοπή της Τουρκίας από τα νότια της Κρήτης με βάση το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο υλοποιεί κανονικά. Παρότι η Αίγυπτος δεν θέλει να εμπλακεί στην υπόθεση της επίρρειας του Καστελόριζου, είναι αναγκαία ακόμα και μια μερική οριοθέτηση μαζί της, είπε επίσης ο κ. Καλεντερίδης, ενώ το ελληνικό σύστημα που τόσα χρόνια βύθισε σε ύπνο τους Έλληνες, τώρα τρέχει να διασώσει την υπόστασή του και μόνο αυτή. Αναφορικά με τη συμφωνία με την Ιταλία, είπε πως την υπέγραψε μετά από 43 χρόνια παλινοδιών με το πιστόλι στον κρόταφο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και αρκετά σημεία του είναι η υποχωρήση στην λογική του πολιτικό σύστημα να σώσει τα σαρκεία του από τον πλήρη εξευτελισμό. Αυτό το ζήτημα της οριοθέτησης με την Ιταλία εκκρεμούσε 40 χρόνια, δεκαετίες, κυρίως μετά την υπογραφή της συνθήκης στο Μοντέγκο Μπέι το 82. Και η Ελλάδα θα μπορούσε να πετύχει μία οριοθέτηση με πολύ καλύτερους όρους από τους προχθεσινούς. Το άφησε λοιπόν το πολιτικό σύστημα, γιατί κυρίως ενδιαφέρεται για την επιβίωσή του και τα δικά του συμφέροντα και όχι για τα εθνικά συμφέροντα, και τώρα με το πιστόλι στον κρόταφο η Ελλάδα, στο δικό της κρόταφο, έσπευσε να επιταχύνει τις διαδικασίες για να υπογράψει μια συμφωνία. Γιατί το έκανε αυτό το πολιτικό σύστημα? Γιατί είδε ότι όταν η Τουρκία, και αν, που πιστεύω ότι θα το κάνει, βγάλει το ερευνητικό στα 6 μίλια από την Κρήτη, τη Ρόδα και την Κάρπαθο, τότε το πολιτικό σύστημα θα κινδυνεύσει. Θα κινδυνεύσει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κινδυνεύσει γιατί θα υποχρεωθεί να πάρει μία απόφαση. Είτε το αφήνεις και σου λέει λατή τις θαλάσσιες ζώνες Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο, που σημαίνει ότι αυτό θα ισχύσει και για το Αιγαίο, που σημαίνει την μεγαλύτερη καταστροφή για τον Ελληνισμό μετά το 1922, είτε αποτρέπεις. Και όταν λέμε αποτρέπεις, τότε εάν η Τουρκία αντισταθεί, εσύ πρέπει να χρησιμοποιήσεις την πολεμική ισχύ, που αυτό σημαίνει θερμό επεισόδιο, παύλα πόλεμος. Εκεί λοιπόν, επειδή είδε το πολιτικό σύστημα ένα σημαντικό κίνδυνο για τον εαυτό του, έσπευσε να υπογράψει με την Ιταλία και σπέβδει να υπογράψει και με την Αίγυπτο. Στο Εθνικό Τυπογραφείο οδεύει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναβάθμιση του σχολείου μετά την υπερψήφιση του χθες κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής. Με αυξημένη πλειοψηφία έγιναν δεκτά το άρθρο 5 του νομοσχεδίου για την αναγραφή της διαγωγής και το άρθρο 9 για την Τράπεζα Θεμάτων στις εξετάσεις λυκείου. Κοινή αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας κατέθεσαν σήμερα 6 βουλευτές ή οι 6 βουλευτές Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επιστολή διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Περιφέρειας Κρήτης και με θέμα ζητάμε να επανεξεταστεί το δίκαιο αίτημά μας για τον ορισμό εξεταστικών κέντρων για τα ειδικά μαθήματα σε τοπικό επίπεδο. Την αναφορά υπογράφουν και οι βουλευτές της Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ιγουμενίδης, ο Κράτης Βαρδάκης, Μενώλης Τρεψανιώτης, Χάρης Μαμουλάκης, Ανδρέας Ξανθός, Παύλος Πολάκης. Ενώ στο κείμενο της αναφοράς επισημαίνουν την τακτική του Υπουργείου να ορίζει εν μέσω πανδημίας εξεταστικά κέντρα μακριά από τον τόπο διαμονής των υποψηφίων. Έντονη ανησυχία από τους εργαζόμενους του Πανεπιστημιακού για την συνοσηλεία χειρουργημένων παιδιών με παιδιά με λοιμώξεις και άλλα νοσήματα. Η μετεγχειρητική νοσηλεία παιδιών κοντά σε θαλάμους με νοσηλευόμενα παιδιά που έχουν λοιμώξεις και άλλα νοσήματα αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των χειρουργημένων παιδιών, επισημαίνει το Σωματείο των Εργαζομένων.
Ξεκινούν σήμερα οι ψεκασμοί για το δάκο σε Μάλια Χερσόνησο, Σταλίδα, Γούβες, Κοκκίνη Χάνη, Γούρνες και Βαθιανό Κάμπο του Δήμου Χερσονήσου, όπως επίσης και στο Γάζι του Δήμου Μαλευζίου, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Τη Δευτέρα 15 του μήνα λήγει προθεσμία για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων 2020 σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Ηρακλείου, που ενημερώνει τους παραγωγούς για το πρόγραμμα ενεργοποίησης των δικαιωμάτων που θα ολοκληρωθεί μέχρι τότε. Συγκεκριμένα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών, η ΕΣΥ θα λειτουργεί ως εξής. Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο 13 του μήνα και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου από τις 7.30 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο εκτός Κυριακής, για την πρόσθεσμη υποβολή της αίτησης ενίας ενίσχυσης των παραγωγών στο κεντρικό καταστημά της στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 146. Ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, εκφράζοντας τις αγωνίες όλων των αγροτών της νοτιοανατολικής Κρήτης που βλέπουν τα προϊόντα τους να μην είναι πια τόσο ανταγωνιστικά λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς προς τις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού, ζητά με επιστολή που έχει συντάξει και θα αποστείλει στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την άμεση εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου από το οποίο έχει εξαιρεθεί η Κρήτη. Τη σύμβαση για την αποκατάσταση του κτηρίου στέγης ανηλίκων Ηρακλείου με προϋπολογισμό 96.905 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Με αποφάσεις του Σταύρου Αρναουτάκη εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 5 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.462.000 ευρώ που αφορούν σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια σχολεία και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρόκειται για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 5 σχολικών συγκροτημάτων στους δήμους Μαλεβιζίου και Ανογείων σε Τήλισο, Μάραθο, Ροδιά και Ανόγια. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Χανίων διοργανώνει η ανοιχτή πολιτιστική εκδήλωση τη Δευτέρα 15 του μήνα στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας με θέμα «Μένουμε όρθιοι». Ομιλητές θα είναι η Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και Σπύρος Δανέλης. Δήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας του αιματοκρίτη σε συνεργασία με το Βενιζέλιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή 14 και 15 Ιουνίου. Στις ιδιαίτερες μέρες που ζούμε, η εθελοντική αιμοδοσία δεν συμβολίζει μόνο μια απλή πράξη αλτρουισμού, είναι ένας τρόπος να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά και συστήματα υγείας που δοκιμάζονται σε συνθήκες πρωτόγνωρες για όλους, επισημαίνει η πρόεδρος του αιματοκρίτη Ειρήνη Γεωργιανάκη στον 984. Είναι μέρες χαράς, είναι μέρες γιορτής. Η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν πρωτόγνωρες οι συνθήκες. Όλοι δυσκολευτήκαμε. Ο χώρος της αιμοδοσίας βέβαια ήταν πάντα έτοιμος για τέτοια πράγματα, όπως και οι εθελοντές αιμοδότες δεν πτωήθηκαν. Και μάλιστα ανταποκριθήκαμε σε αυτό παρά έτσι τα περιοριστικά μέτρα. Αυξήσαμε και τα ποσοστά. Ναι, δεν είχαμε ευτυχώς πρόβλημα. Ίσα ίσα που ήρθε πολλής κόσμος έτσι με χαρά, πάντα βέβαια με τα μέτρα προστασίας και γενικά με ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Βγήκαμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής από αυτό και τώρα γιορτάζουμε διπλά. Η Παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας που γιορτάζεται στις 14 του Ιούνιου φέτος είναι αρκετά συγκινησιακά φορτισμένη. Περάσαμε από όλο αυτό το τούνελ, αντέξαμε αν θέλετε και ως εθελοντές και ως σύστημα υγείας γενικότερα, τουλάχιστον στη χώρα μας, και γιορτάζουμε και είναι ακριβώς αυτό το σύνθημα: δώσε αίμα και κάνε τον κόσμο πιο υγιή. Έτσι, να προσθέσουμε ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου, όπως διοργανώνεται εθελοντική αιμοδοσία στις Αρχάνες, στο Καπί Αρχανών, με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζελίου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι, ενώ την Δευτέρα 15 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 7.30 το βράδυ, θα βρίσκεται στο πρώτο δημοτικό σχολείο Άλλη Καρνασού κινητή μονάδα αιμοδοσίας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και ο Δήμος Ηρακλείου, τιμώντας όλους εκείνους που εχμαλωτίστηκαν στο Άμα Κάση, πραγματοποιούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 11 το πρωί τελετή μνήμης στο χώρο της Ενετικής Πύλης Μακάση επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα κάτω από τον Προμαχώνα Μαρτινέγκο. Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο για ένα 37χρονο, ο οποίος ανασύρθηκε από την περιοχή Ανισαράς Χερσονήσου χωρίς τις αισθήσεις του.
για να καταλήξει τελικά λίγη ώρα αργότερα. Συνελήφθησαν δύο άτομα κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών στο Μαλεβίζι. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 230 γραμμάρια κάναβης, ζυγαριά ακριβίας, δύο κινητά τηλέφωνα, όπως επίσης και φυσίγγια. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το πλημέλημα της απειθίας άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών στην 35χρονη που φέρεται να έριξε το βιτριόλι στην 33χρονη Ιωάννα το πρωί της 20ης Μαΐου. Στόχος αγνώστος να έγιναν τα ξημερώματα δύο ATM στην Αττική. Η πρώτη επίθεση έγινε στην πρόσωψη του Δημαρχείου Χαλανδρίου. Η δεύτερη επίθεση στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στην Οδό Αγίας Παρασκευής. Και στις δύο περιπτώσεις προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Τον υψηλότερο ημερήσιο απολογισμό νέων μολύνσεων από την COVID-19, 1.474 κρούσματα, ανακοίνωσε χθες η Σουηδία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει αυτή την εβδομάδα τις προτάσεις της για μια σταδιακή και μερική άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Η Γαλλική Προεδρία διέψευσε τις πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Φιγκαρό, σύμφωνα με τις οποίες ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πρόσφατα το ενδεχόμενο να παραιτηθεί και ακολούθως να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για τον Προεδρικό Θόκο. Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, εξέφρασε την ανησυχία του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα προσπαθήσει να κλέψει τις προεδρικές εκλογές του Νοέμβρη. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Αγωνιστικός πονοκέφαλος για τον Όφη εν ώψη της δεύτερης αγωνιστικής των play-off και με το μάτς με την ΑΕΚ στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, η απουσία του Αντίλ Ναμπή που τέθηκε νοκάουτ. Τέλος, στην κυριακάτικη αναμέτρηση με την ΑΕΚ θα διευθύνει ο Τζοβάρας, ενώ υπεύθυνος ΒΑΡ θα είναι ο Ζαχαριάδης. Στην Κύπρο θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα ο Γιάννης Πετράκης, καθώς αναλαμβάνει το τιμόνι του Ολυμπιακού Λευκοσίας. Κάθε προσπάθεια επιδιώκουν να εξαντλήσουν στο Ρέθυμνο Κρέτα Κίνγκ σε ό,τι αφορά την συμμετοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, που είναι ο επόμενος σταθμός μετά την αποχώρηση από την Basket Link, όπου αδυνατεί να λάβει μέρος η ομάδα τη νέα χρονιά μετά την αποχώρηση του Κωστή Τζομπανάκη από τα διοικητικά δρόμενα. Στα άκρα φτάνει η κόντρα του Παναθηναϊκού με τη Europa Link δύο ημέρες μετά από την συνέντευξη τύπου του Δημήτρη Γιανακόπουλο. 984. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις από τα 6 μέχρι και από τα 4 μέχρι και τα 6 μποφόρ έως τους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό σας μεσημέρι.